Ας πάμε τώρα στα θέματα τα αμιγώς του Υπουργείου σας. Έχετε προαναγγείλει ότι οι δήμοι που θα σπάσουν θα είναι ελάχιστοι. Πέραν της Λέσβου, της Κέρκυρας, της Ρόδου, της Χίου, της Σάμου και της Κεφαλονιάς, εγώ τους απαριθμώ, έχετε κι άλλους στη λίστα σας και πότε θα γίνει αυτό? Κοιτάξτε, εμείς έχουμε πει ότι το χωροταξικό της αυτοδιοίκησης χρήζει συνολικά μιας επαναπροσέγγισης, θα έλεγα. Δεν πετάμε στο καλάθι των αχρήστων την προσπάθεια που έγινε με τον Καλλικράτη. Με την δημιουργία δηλαδή συνενώσεων δήμων, έτσι ώστε να έχουν το κρίσιμο μέγεθος για να μπορούν να παίξουν πιο σαφή, ευδιάκριτο ρόλο στα κοινωνικά πράγματα. Έχουν όμως γίνει και πολύ σημαντικά λάθη. Υπάρχουν και σημαντικά προβλήματα τα οποία πρέπει να επιληθούν. Εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι ότι σε αυτή τη φάση αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να αντιμετωπίσουμε μερικές πολύ εξόφθαλμες περιπτώσεις. Αυτές οι περιπτώσεις είναι λίγες. Δεν θα απαντήσω για τις συγκεκριμένες τις οποίες αναφερθήκατε, γιατί την τελευταία φορά που το έκανα, μετά δημιουργήθηκε ένας πολύ μεγάλος θόρυβος στις περιοχές. Το λέω γιατί εδώ, σε αυτές τις περιοχές, δεν θα απαντήσω. Ομόφωνες αποφάσεις. Δεν θα απαντήσω. Εμείς, εγώ αυτό το οποίο λέω είναι ότι είναι λίγες εξόφθαλμες περιπτώσεις, τις οποίες θα αντιμετωπίσουμε τώρα, άμεσα, σε λίγες μέρες θα κάνουμε τις σχετικές ανακοινώσεις. Με πολύ προσεκτικό, θα φέρουμε αυτή τη ρύθμιση βεβαίως. Πριν το νέο έτος τώρα. Ναι, πριν το νέο έτος. Με πολύ προσεκτικό τρόπο θα αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα, γιατί δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε αναστάτωση στις τοπικές κοινωνίες. Μόνο εκεί που υπάρχει συνένεση των τοπικών κοινωνίων μπορούμε να προχωρήσουμε σε τέτοιου τύπου ρυθμίσεις. Και από εκεί και πέρα, την επαύριο ακριβώς των αυτοδιοικητικών εκλογών, θα κάτσουμε να συζητήσουμε σοβαρά και με μια μεγαλύτερη άνεση χρόνου με τους ίδιους φορείς αυτοδιοίκησης, με τις ίδιες τοπικές κοινωνίες για το ποιες ακριβώς αλλαγές πρέπει να γίνουν, έτσι ώστε ο αυτοδιοικητικός χάρτης της χώρας με όρους χωροταξικούς να ανταποκρίνεται περισσότερο και στις νέες συνθήκες που κατά ψέματα δημιουργεί όλη αυτή η κρίση των τελευταίων χρόνων, η οποία και στην αυτοδιοίκηση είχε τις συνέπειές της και σε τοπικό επίπεδο, αλλά και η εμπειρία των 8 χρόνων πλέον, 9 του χρόνου όταν γίνουν και οι αυτοδιοικητικές εκλογές, από το 2010 όταν ξεκίνησε να εφαρμόζεται ο Καλλικράτης που έθεσε τα σημερινά χωροταξικά όρια. Πολύ λίγες λοιπόν, πολύ περιορισμένες παρεμβάσεις τώρα, εκεί που πραγματικά τα πράγματα είναι οριακά, συνολικότερη διαβούλευση και μεταρρύθμιση μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Έχετε μιλήσει για κλεισθένη 2 και για κλεισθένη 3. Πότε να τους περιμένουμε και τι θα περιλαμβάνουν αυτό ο κλεισθένης 2 και ο κλεισθένης 3. Δηλαδή, εννοώ επιγραμματικά, δεν θέλω να μου πείτε. Εμείς έχουμε πει κατ' επανάληψη ότι ο κλεισθένης 1, γι' αυτό άλλωστε ονομάστηκε κλεισθένης 1, επιχείρησε και επιχειρεί, χρησιμοποιώ τον ενιστώτα γιατί είναι μια μεταρρύθμιση η οποία τώρα ξεκινάει να υλοποιείται, μια σειρά από ζητήματα που αφορούν τοπική αυτοδιοίκηση, το εκλογικό σύστημα, η απλή αναλογική βεβαίως είναι και το πιο προβεβλημένο ζήτημα το οποίο αφορά στον κλεισθένη, αλλά όχι μόνο αυτόν, ζητήματα που έχουν να κάνουν με θεσμικά προβλήματα της αυτοδιοίκησης, ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις αναπτυξιακές δυνατότητες των φορέων της αυτοδιοίκησης, κυρίως των Δήμων. Ξεκλειδώνει νέες αναπτυξιακές δυνατότητες ο κλεισθένης 1 για τους Δήμους σε όλη τη χώρα και αυτό κατά τη γνώμη μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά βεβαίως δεν μπορεί κακά τα ψέματα ένας νόμος από μόνος του να επιλύσει όλα τα προβλήματα τα οποία έχουν συσσωρευτεί εδώ και πολλά χρόνια, το μόνο να πω όχι μόνο την περίοδο της κρίσης αλλά και πολύ πριν από αυτό, στην τοπική αυτοδιοίκηση. Με αυτή την έννοια χρειάζεται αυτή η πολύ σημαντική μεταρρυθμιστική τομή του κλεισθένη 1 να συνοδευτεί το επόμενο διάστημα από αντίστοιχες παρεμβάσεις σε νομοθετικό επίπεδο για να αντιμετωπίσουμε μια σειρά από ζητήματα. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, για να μιλήσουμε συγκεκριμένα.
Ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί νομίζω όλους τους φορείς αυτοδιοίκησης είναι το ζήτημα των αρμοδιοτήτων. Ποιος κάνει τι επιτέλους αυτή τη δημόσια διοίκηση. Τι κάνει ο Δήμος, τι κάνει η Περιφέρεια και τι κάνει το κράτος με τα Υπουργεία αλλά και με την αποκεντρωμένη διοίκηση, η οποία υπάγεται, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, στην κρατική διοίκηση. Εκεί λοιπόν, όπως προβλέπει ο Κλεισθένης 1, έχουν συγκροτηθεί οι διυπουργικές επιτροπές ακριβώς για να γίνει αυτή η διαδικασία με συμμετοχή και των εκπροσώπων βεβαίως αυτοδιοίκησης, ΕΝΠΕ και ΚΕΔΕ, ξεκαθαρίσματος στο βαθμό του εφικτού των αρμοδιοτήτων σε μια σειρά από τομείς δημόσιας πολιτικής πολύ κρίσιμους, από τα πολυοδομικά ζητήματα, για παράδειγμα, μέχρι τα ζητήματα της εκπαίδευσης των σχολείων. Έτσι. Προχωράει αυτή η δουλειά. Αυτή η δουλειά θα αποκρισταλωθεί σε νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίες θα έρθουν το επόμενο διάστημα. Φιλοδοξούμε αυτό να γίνει πάρα πολύ σύντομα, μέσα στους επόμενους μήνες, που επιτέλους θα δίνουν λύσεις, κοιτάξτε, χωρίς να μαξιμαλίζουμε. Εγώ δεν λέω ότι όλα τα προβλήματα τόσων δεκαετιών σχέση με αυτό το πολυδέδαλο σύστημα των αρμοδιοτήτων μπορούν να επιληθούν ως διαμαγείας με μία νομοθετική ρύθμιση, αλλά πολλά από αυτά τα ζητήματα και κυρίως τα πιο κεντρικά, αυτά τα οποία τα βρίσκουμε συνέχεια μπροστά μας, μπορούμε σιγά σιγά να αρχίσουμε να ταξιδιαλύνουμε. Και αυτή είναι η προσπάθεια την οποία θα κάνουμε με αυτό το οποίο ονομάσατε, έχουμε πει και εμείς βεβαίως, Κλεισθένη 2. Προσπαθούμε λοιπόν να τα βάλουμε σε μια σειρά. Επιτρέψτε μου μόνο να σας πω ότι για εμάς η επίλυση αυτών των ζητημάτων δεν αφορά μόνο σε πολύ μεγάλα νομοσχέδια και νομοθετικές πρωτοβουλίες οι οποίες απαιτούν πάρα πολύ χρόνο για να προετοιμαστούν. Εμείς το έχω πει και στους φορείς αυτοδιοίκησης και νομίζω ότι θα το δείτε και το επόμενο διάστημα. Προχωρούμε σε μια σειρά από σημειακές, θα έλεγα, παρεμβάσεις που μπορεί σε κάποιους να φαίνονται μικρές, μπορεί να φαίνονται δευτερεύουσες, αλλά για την αυτοδιοίκηση είναι πάρα πολύ σημαντικές, έτσι ώστε σιγά σιγά, ψηφίδα ψηφίδα, βήμα το βήμα, να επιλύσουμε προβλήματα και καθημερινά προβλήματα, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ναι, βεβαίως θέλουμε μεγάλες μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες, ναι, θέλουμε ολοκληρωμένα νομοσχέδια τα οποία να απαντάνε στα μεγάλα προβλήματα της αυτοδιοίκησης, θέλουμε όμως και παρεμβάσεις και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, όπως κάναμε πρόσφατα για την μεταφορά των μαθητών, για παράδειγμα, όπως κάναμε για τους πυροπαθείς στο ΜΑΤΙ για την απαλλαγή τους από δημοτικά τέλη, όπως θα κάνουμε και σε μια σειρά από άλλες ρυθμίσεις που φέρνουμε το επόμενο διάστημα και σε άλλα νομοσχέδια του Υπουργείου μας που έρχονται πολύ σύντομα προς ψήφιση, έτσι ώστε να επιλύσουμε και τα μικρά της αυτοδιοίκησης, τα οποία τελικά όμως καθόλου μικρά δεν είναι. Επιμείνατε αρκετά στο θέμα των αρμοδιοτήτων και έχετε δίκιο, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί τους ΟΤΑ και τις περιφέρειες και τους Δήμους. Και επειδή το συσχετίσατε και με το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, ήθελα να ρωτήσω με τις αποκεντρωμένες διοικήσεις, τι θα γίνει. Δηλαδή, εκεί υπάρχουν κάποια συνταγματικά θέματα που κάποιες αρμοδιότητες τις έχουν οι αποκεντρωμένες. Mm-hmm. Θα μπορούσε, παραδείγματος χάρη, αυτές οι αρμοδιότητες να περάσουν στις περιφέρειες και οι αποκεντρωμένες διοικήσεις να λειτουργούν με κάποια άλλη μορφή, δεν λέω να καταργηθούν, αλλά... Αυτά ακριβώς είναι ζητήματα τα οποία προσπαθούμε να ξεκαθαρίσουμε και στις επιτροπές, στις διπουργικές επιτροπές, στις ΔΕΑΝΑΔ, όπως λέγονται, μαζί με τα συναρμόδια Υπουργεία. Γιατί βεβαίως αυτά δεν αφορούν μόνο το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο έχει μεν τον διοικητικό έλεγχο των αποκεντρωμένων διοικήσεων, αλλά βεβαίως αφορούν και τα Υπουργεία τα οποία είναι φορείς πολιτικής σε κάθε έναν τομέα τον οποίο εξετάζουμε. Πράγματι έχουν παρατηρηθεί πολλές δυσλειτουργίες, αν θέλετε, στη συνεργασία μεταξύ αυτοδιοίκησης και αποκεντρωμένων διοικήσεων. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια και στις αποκεντρωμένες, με το στοιχειακό του δυναμικό, επιλύονται πολλά προβλήματα, αλλά ο στόχος μας είναι να ξεκαθαρίσουμε ακριβώς το τοπίο, έτσι ώστε ήδη άλλωστε αυτό προβλέπεται από τον Κλεισθένη 1. Γνωρίζετε ότι υπάρχει και μεταφορά αρμοδιοτήτων ήδη από τον Κλεισθένη, όπως είναι για παράδειγμα στα ζητήματα της ηθαγένειας από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις στις περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών, έτσι ώστε να μπορέσουμε να, αν θέλετε, να επιταχύνουμε τις διαδικασίες, ειδικά σε
τομείς πολιτικής οι οποίοι είναι πάρα πολύ κρίσιμοι στα χωροταξικά και πολεοδομικά ζητήματα, για παράδειγμα. Εκεί νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη προσπάθεια και αυτό θα προσπαθήσουμε να αποτυπώσουμε και στις νομοθετικές ρυθμίσεις, αλλά στο βαθμό του εφικτού και στην πρόταση για την συνταγματική αναθεώρηση, έτσι ώστε να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να είναι απολύτως σαφές σε όλους μέχρι πού ορίζονται οι αρμοδιότητές τους και πού εκκινούν οι αρμοδιότητες των άλλων επιπέδων της διοίκησης. Να πάμε στα πιο hot θέματα, τα οποία αφορούν τις προσλήψεις. Οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, που παρέχουν τις υπηρεσίες τους έως και 15 συναπτά χρόνια, εκφράζουν ανησυχία ότι από τη στιγμή που θα ακολουθηθεί το μοντέλο της 3K στον επικείμενο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, πολλοί από αυτούς θα μείνουν εκτός. Θα προβλέψετε με την νομοθετική ρύθμιση που έχετε προαναγγείλει αυξημένη με οριοδότηση πέραν του 24μήνου που είχε δοθεί στην 3K για τις προσλήψεις στον τομέα καθαριότητας των Δήμων, θα είναι αυτό, για παράδειγμα, για το μεγάλο τμήμα της προϋπηρεσίας, παραδείγματος χάρη του 80%, του 70% εργαζομένων που παρέχουν τις υπηρεσίες τους για σειρά ετών, όπως για παράδειγμα τα 7 έτη? Εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει και στους ίδιους εργαζόμενους, οποίους έχουμε συναντήσει, τους εργαζόμενους του Βοήθεια στο Σπίτι, το οποίο αποτελεί, αν θέλετε, και το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα του καθεστώτος που κυριάρχησε όλα τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή τι, ένα κοινωνικό πρόγραμμα πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο αφορά δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας και μάλιστα, θα έλεγα, ευάλωτους συμπολίτες μας σε όλη τη χώρα, στο οποίο εργάζονται χιλιάδες άνθρωποι με αυταπάρνηση για πολλά χρόνια, το πώς αυτό το πρόγραμμα διέπετο όλα τα προηγούμενα χρόνια από ένα καθεστώς συμβάσεων, το οποίο τελικά και για τους ίδιους τους εργαζόμενους, αν θέλετε, ήταν επιβαρυντικό, με την έννοια ότι επέτεινε αυτό το καθεστώς ανασφάλειας που είχαν ως προς τον εργασιακό τους βίο, αλλά βεβαίως και για τους ωφελούμενους από το πρόγραμμα, για την ελληνική κοινωνία δηλαδή, δεν δημιουργούσε τις προϋποθέσεις για να είναι ακόμα πιο επιτυχές. Εμείς ερχόμαστε λοιπόν και βάζουμε ένα τέλος σε αυτό το καθεστώς άτυπης ομοιρίας των εργαζομένων και λέμε ότι πρέπει επιτέλους να υπάρξουν μόνιμες, σταθερές θέσεις εργασίας σε αυτό το πολύ σημαντικό κοινωνικό πρόγραμμα. Κάνουμε πράξη την εξαγγελία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για τις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο Βοήθεια στο Σπίτι και, όπως έχουμε πει και στους εργαζόμενους, δεν θα ακολουθηθεί η λογική της προκήρυξης 3K, η οποία έχει εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά από το Βοήθεια στο Σπίτι. Εδώ μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι υπηρετούν αυτό το πρόγραμμα εδώ και πολλά χρόνια. Εγώ συνάντησα και ανθρώπους οι οποίοι είναι και 15 και 17 χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Εμείς λοιπόν θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατό μέσο που μας δίνει ο νόμος και αυτό θα αποτυπωθεί και στην νομοθετική ρύθμιση, την οποία ετοιμάσαμε και πολύ σύντομα θα φέρουμε και στη Βουλή, έτσι ώστε οι άνθρωποι αυτοί να μπορέσουν να συνεχίσουν τη δουλειά τους. Έχουν χτίσει ουσιαστικά αυτό το πρόγραμμα και πρέπει όσο περισσότεροι από αυτούς είναι εφικτό να παραμείνουν στην δουλειά τους και να συνεχίσουν και στη νέα φάση του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. Αυτή όμως, ξέρετε, είναι και η βασική, η ειδοποιώς διαφορά με την αντιπολίτευση, η οποία όταν ήταν κυβέρνηση έχτισε και διαιώνισε αυτό το καθεστώς ομοιρίας. Εμείς ερχόμαστε και λέμε ότι πρέπει να μπει τέλος, και αυτό το τέλος το κάνουμε πράξη, σε αυτές τις πρακτικές οι οποίες πλήγωσαν εργαζόμενους, πλήγωσαν κοινωνικό σύνολο. Μόνιμες λοιπόν σταθερές θέσεις εργασίας θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική νομοθετική ρύθμιση, η οποία δείχνει και το δρόμο για το πώς θέλουμε να προχωρήσουμε και τα επόμενα χρόνια σε σχέση με την αντιμετώπιση των συμβασιούχων
και των κοινωνικών αυτών προγραμμάτων όπως ο βοήθεια στο σπίτι, τα οποία είναι πράγματι πολύ σημαντικά για την ελληνική κοινωνία. Αυτή ακριβώς είναι και η επόμενη ερώτησή μου, ότι εκτός από αυτούς τους 3.500 περίπου που, 3.500 που εργάζονται σε βοήθεια στο σπίτι, υπάρχουν ακόμα χιλιάδες εργαζόμενοι. Θυμάμαι ότι οι υπουργοί της κυβέρνησης παλαιότερα τους ανέβαζαν περίπου στους 30.000 που επί σειρά ετών εργάζονται σε υπηρεσίες του δημοσίου, και το λέω αυτό, το ρωτώ γιατί πολλοί από αυτούς είναι και στο δικό σας τομέα ευθύνης, δηλαδή είναι κοινωνικές δομές δήμων όπως είναι τα ΚΙΦΗ, τα ΚΔΑΠ, παιδικοί σταθμοί, αλλά είναι και στην εκπαίδευση και στα νοσοκομεία, έτσι που αυτοί οι άνθρωποι αυτοί έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά με αυτούς τον βοήθεια στο σπίτι, δηλαδή εργάζονται πολλά χρόνια, προσλήφθηκαν μέσω ΕΣΠΑ προγραμμάτων, παραμένουν στις θέσεις τους, παραμένουν όμως ακόμα συμβασιούχοι. Το θέμα είναι με αυτούς ποιο μοντέλο θα ακολουθηθεί, το μοντέλο αυτό του βοήθεια στο σπίτι, δηλαδή θα έχετε κατά νου να, οι άνθρωποι αυτοί να προσληφθούν μέσω ΑΣΕΠ με μια αυξημένη μοριοδότηση? Εμείς νομίζω με το βοήθεια στο σπίτι, κύριε Βούζα, δείχνουμε την κατεύθυνση, δείχνουμε το δρόμο που θέλουμε να ακολουθήσουμε. Γνωρίζουμε βεβαίως πάρα πολύ καλά, και αυτό το γνωρίζει και η ελληνική κοινωνία, ότι οι δημοσιονομικοί περιορισμοί που έχουμε είναι συγκεκριμένοι, ότι οι δυνατότητες για προσλήψεις είναι επίσης συγκεκριμένες. Είπαμε από την αρχή ότι εμείς δεν θα προχωρήσουμε σε προσλήψεις χωρίς να λάβουμε υπόψη μας αυτούς τους περιορισμούς. Θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα, αλλά θα φτάσουμε μέχρι εκεί που μας επιτρέπουν τα δημοσιονομικά πράγματα της χώρας, αλλά και οι δυνατότητες που έχουμε για να μπορέσουμε να καταστήσουμε αυτές τις προσλήψεις βιώσιμες τα επόμενα χρόνια. Έτσι, δεν θα κοροϊδέψουμε τον κόσμο. Δίνουμε όμως αυτή την κατεύθυνση. Ξεκινάμε από το βοήθεια στο σπίτι, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για όλους μας. Και από εκεί και πέρα συνεργαζόμαστε πολύ στενά. Πρέπει να πω ότι έχουμε μια πολύ αποτελεσματική συνεργασία και με το Υπουργείο Διοικητής αν συγκρότηση και με το Υπουργείο Εργασίας, έτσι ώστε να μπορέσουμε κάθε περίπτωση, γιατί αυτό επίσης είναι ένα ακόμα χαρακτηριστικό του καθεστώτος των συμβασιούχων, έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις με πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά μεταξύ τους. Έτσι, άρα κάθε περίπτωση πρέπει να την δεις ξεχωριστά. Αυτό λοιπόν θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και το επόμενο διάστημα. Επαναλαμβάνω και πάλι, χωρίς να υποσχόμαστε στον κόσμο πράγματα τα οποία είναι ανέφικτα, αλλά έχοντας πλήρη επίγνωση της ανάγκης να επιληθούν αυτά τα προβλήματα τα οποία εδώ και δεκαετίες αντιμετωπίζει η δημόσια διοίκηση, και όπως και σε πολλά άλλα πολύ μεγάλα ακαθόδη προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας, έλαχη, αλλά ήταν και πολιτική βούληση της δικής μας κυβέρνησης να τα αντιμετωπίσει. Έχετε προαναγγείλει και μόνιμες προσλήψεις περιφέρειες. Έχει προσδιοριστεί κάποια τάξη μεγέθους, κάποιος αριθμός, και πότε αυτές περίπου θα γίνουν? Οι προσλήψεις περιφέρειες, όπως και οι προσλήψεις στους Δήμους, μην το ξεχνάμε. Οι προσλήψεις στους Δήμους είναι προσδιορισμένες. Είναι 118, 757. Θα ακολουθήσουν και άλλες. Θα ακολουθήσουν και νέες προκηρύξεις για προσλήψεις στους Δήμους, όπως και στις περιφέρειες. Εδώ όμως, εγώ θέλω να πω, να επισημάνω το εξής. Μπορεί να γίνομαι κουραστικός, αλλά νομίζω ότι έχει τη σημασία του. Οι προσλήψεις αυτές δεν γίνονται έτσι επειδή θέλουμε να κάνουμε προσλήψεις. Απαντάνε σε συγκεκριμένες ανάγκες, οποίες καταθέτουν οι ίδιοι φορείς αυτοδιοίκησης. Εμείς ζητήσαμε και στην πρώτη εθιμοτυπική, που καθόλου εθιμοτυπική τελικά δεν ήταν, συνάντηση που είχαμε όταν ανέλαβα το Υπουργείο, και με την Ένωση Περιφερειών, αλλά και με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, να μας καταθέσουν οι ίδιοι τις ανάγκες που έχουν τα μέλη τους, οι περιφέρειες και οι Δήμοι, δηλαδή σε προσωπικό. Αυτό είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη και θα προσπαθήσουμε το επόμενο διάστημα, εφόσον προχωρήσει αυτή η καταγραφή των αναγκών, να τις αντιμετωπίσουμε στο βαθμό του εφικτού και με τις δυνατότητες τις οποίες έχουμε. Άρα δεν πάμε σε προσλήψεις γενικώς και αορίστως, πάμε σε προσλήψεις στοχευμένα, εκεί που ήδη οι φορείς αυτοδιοίκησης επισημαίνουν ότι υπάρχουν πολύ σημαντικές ανάγκες. Όπως για παράδειγμα, ήδη το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, στους Δήμους υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη σε τεχνικό προσωπικό, σε μηχανικούς, σε τεχνικές υπηρεσίες, οι οποίες είναι υποστελεχωμένες, σε οικονομολόγους. Κάθε μέρα έχω την ευκαιρία να συνομιλήσω με δημάρχους, οι οποίοι βρισκόμαστε ακόμα και μπροστά σε περιπτώσεις δήμων, και όχι μόνο των πολύ μικρών, που δεν έχουν οικονομολόγους ούτε καν για να κλείσουν τους προϋπολογισμούς τους.
Αυτά θα έπρεπε να ακούει και η αξιωματική αντιπολίτευση, ο κ. Μητσοτάκης, που μιλάνε για το ότι δεν υπάρχει ανάγκη για προσλήψεις στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Αντιστοίχως, στις περιφέρειες επίσης υπάρχουν ελλείψεις, για παράδειγμα σε μηχανικούς, αλλά υπάρχουν και ελλείψεις κτηνιάτρους, για παράδειγμα. Και μάλιστα η χώρα μας πληρώνει και πρόστιμα για ασθένειες οι οποίες οφείλονται ακριβώς αυτή στην έλλειψη του απαραίτητου εξειδικευμένου προσωπικού που θα μπορούσε να τις αντιμετωπίσει. Με αυτήν την έννοια, νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξει μια ακόμα πιο στενή συνεργασία με τους φορείς αυτοδιοίκησης, έτσι ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι οι προκηρύξεις που έχουμε τη βούληση και θα προχωρήσουμε το επόμενο διάστημα για νέες θέσεις εργασίας και στους δύο βαθμούς αυτοδιοίκησης, να ανταποκρίνονται στις πραγματικές τους ανάγκες και να επιλύουν πραγματικά προβλήματα. Και μιας και μιλάμε για προσλήψεις, ένα μεγάλο θέμα που απασχολεί εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, 120.000 ήταν, 125.000 περίπου ήταν οι υποψήφοι, είναι αυτό της μεγάλης προκήρυξης της 3K. Για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες στους Δήμους. Είπατε πρόσφατα ότι οι οριστικοί πίνακες θα ανακοινωθούν έως τέλος Νοεμβρίου, ώστε οι επιτυχόντες να αναλάβουν υπηρεσία μέσα στο Δεκέμβριο. Έχει αλλάξει κάτι σε αυτό το χρονοδιάγραμμα, δηλαδή υπάρχει, γνωρίζω ότι έχετε επαφή με το ΑΣΕΠ, προφανώς είχε έρθει και Συναντηθήκαμε με τον πρόεδρο και τη διοίκηση και τα υπηρεσιακά στελέχη του ΑΣΕΠ. Είμαστε και σε στενή επικοινωνία και με το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το οποίο εποπτεύει βεβαίως την δουλειά που γίνεται στο ΑΣΕΠ. Ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ με πληροφόρησε κάτι το οποίο ομολογώ και εγώ ίδιος δεν το γνώριζα, ότι δηλαδή 3K, η περίφημη προκήρυξη για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες στους Δήμους, είναι η μεγαλύτερη αντίστοιχη προκήρυξη που έχει βγει ποτέ από συστάσεις ελληνικού κράτους. Αυτό είναι απίστευτο, είναι απίστευτο αν το σκεφτεί κανείς, έτσι. Και δείχνει, αν θέλετε, και τη βούλησή μας να προχωρήσουμε στην αντιμετώπιση αυτών των πολύ σημαντικών αναγκών που έχει η αυτοδιοίκηση σε πολύ κρίσιμους τομείς, όπως είναι η καθαριότητα και η ίδρυυση. Από όσο γνωρίζω, η προσπάθεια η οποία γίνεται από το ΑΣΕΠ είναι για να τηρηθούν αυτά τα χρονοδιαγράμματα τα οποία έχουμε θέσει από κοινού. Εμείς από τη μεριά μας προσφέρουμε κάθε δυνατή υποστήριξη, όπως συζητήσαμε τότε και με τον Πρόεδρο, και προχωράμε. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου μας είναι στη διάθεση του ΑΣΕΠ για να συνδράμουν με όποιον τρόπο κρίνει η ίδια η διοίκηση του ΑΣΕΠ ότι μπορούν να βοηθήσουν σε αυτή την προσπάθεια. Αυτό θα συνεχιστεί και όλο το επόμενο διάστημα. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά βεβαίως ότι ο φόρτος πλέον εκεί είναι μεγάλος, καθώς αποτελεί κεντρική πολιτική όλων των Υπουργείων της κυβέρνησής μας να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε τα τεράστια κενά που έχουν δημιουργηθεί την περίοδο της κρίσης στο σύνολο της δημόσιας διοίκησης με νέες προκηρύξεις για προσλήψεις. Είμαι όμως πεπισμένος και το παρακολουθούμε στενά ότι τα χρονοδιαγράμματα θα τηρηθούν έτσι ώστε να μπορέσουν να καλυφθούν αυτές οι πολύ μεγάλες ανάγκες που υπάρχουν, ειδικά στον τομέα της καθαριότητας, στους Δήμους όλης της χώρας. Θα αποτελέσει μια πολύ μεγάλη ανάσα, νομίζω, για τους φορείς της αυτοδιοίκησης η ολοκλήρωση της διαδικασίας και η έκδοση των οριστικών πινάκων από το ΑΣΕΠ. Το ρώτησα αυτό και επειδή πέρα την αγωνία των ανθρώπων αυτών υπάρχει και μια αγωνία στους δημάρχους. Φαντάζομαι την προσλαμβάνετε και εσείς, γιατί έρχονται γιορτές, οι άνθρωποι αυτοί που εργάζονται αυτή τη στιγμή σήμερα θα φύγουν στα τέλη Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου, άρα θα πρέπει να είναι στις θέσεις. Είμαστε σε διαρκή επικοινωνία με τους δημάρχους, εισπράττουμε την αγωνία τους η οποία είναι εύλογη, εισπράττουμε βεβαίως από τη μεριά τους και την ικανοποίηση γιατί προχωρά η διαδικασία για αυτήν την τόσο σημαντική προκήρυξη που είπαμε και πάλι για πρώτη φορά υλοποιείται. Θα κάνουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προφανώς έτσι ώστε να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα μέχρι την ολοκλήρωση διαδικασίας από το ΑΣΕΠ και την έκδοση των οριστικών πινάκων στους Δήμους. Για να μπορέσουν, ειδικά σε αυτό το πολύ σημαντικό τομέα της
αποκομιδής των απορριμμάτων, να μην υπάρξει κανένα κενό, κανένα πρόβλημα με την ολοκλήρωση των συμβάσεων, αυτών των συμβασιούχων που υπηρετούν σήμερα στους Δήμους. Και πηγαίνοντας προς το τέλος, έχετε μιλήσει για αύξηση κονδυλίων στην αυτοδιοίκηση το 2019, καθώς η ΚΕΔΕ μιλάει για μείωση των ΚΑΠ. Εσείς πόσα χρήματα επιπλέον από φέτος υπολογίζετε ότι θα πάρουν το 2019 συνολικά Δήμοι και Περιφέρειες? Εμείς καταρχάς μιλήσαμε για αύξηση των κονδυλίων στην αυτοδιοίκηση και το 2018. Ναι, το ξέρω. Αυτό προκύπτει και από τα επίσημα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2018. Φέτος η κεντρική αυτοτελής πόρη, η ΚΑΠ, θα είναι αυξημένη κατά 5% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Αντίστοιχη πρόβλεψη υπάρχει και για το 2019 σε σχέση με το 2018, μια νέα αύξηση 5%. Είναι νομίζω μια σημαντική ανάσα δεδομένου του δημοσιονομικού πλαισίου μέσα στο οποίο καλούμαστε να λειτουργήσουμε, δηλαδή η απόφαση που παίρνει η κυβέρνηση να ενισχύσει την αυτοδιοίκηση με αυτούς τους πόρους για πρώτη φορά το 2018 στα χρόνια της κρίσης με αύξηση των κεντρικών αυτοτελών πόρων, και βεβαίως δεν μένουμε μόνο εκεί. Επειδή ακριβώς εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι το ζήτημα της χρηματοδότησης είναι κεντρικό, γιατί πράγματι και σε αυτό οι φορείς αυτοδιοίκησης έχουν δίκιο. Τα προηγούμενα χρόνια και ειδικά τα πρώτα χρόνια της κρίσης υπήρξε μεταφορά αρμοδιοτήτων χωρίς όμως την συνεπακόλουθη μεταφορά πόρων προς την αυτοδιοίκηση, άρα δεν μπορούσαν πολλές φορές. Μείωση πόρων υπήρξε. Μείωση πόρων υπήρξε και μάλιστα βίαιη μείωση πόρων θα προσέθετα. Άρα δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν σε αυτές τις αυξημένες αρμοδιότητες οι φορείς αυτοδιοίκησης. Δεν μένουμε μόνο στους ΚΑΠ. Σας υπενθυμίζω ότι, και το λέω αυτό, αν θέλετε, αξιοποιώντας και τη σημερινή και την προηγούμενη ιδιότητά μου στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, ότι κάναμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, μια συστηματική προσπάθεια, έτσι ώστε να κατευθυνθούν προς την αυτοδιοίκηση και κυρίως προς τους Δήμους, γιατί κακά τα ψέματα το ζήτημα της υποχρηματοδότησης κυρίως αφορά τους Δήμους, στον πρώτο βαθμό της αυτοδιοίκησης. Σημαντικά κονδύλια τα οποία δεν έχει δει ποτέ στο παρελθόν η αυτοδιοίκηση, μέσα από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, με στοχευμένες προσκλήσεις οι οποίες αφορούσαν αποκλειστικά, είχαν ως δικαιούχους τους Δήμους, αλλά και βεβαίως με τη δημιουργία των νέων προγραμμάτων Φιλόδημος 1 και 2. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ο προγραμματισμός μας δείχνει ότι μέχρι το τέλος του 2018 θα έχουμε σχεδόν 2 δισεκατομμύρια τα οποία θα έχουν δεσμευτεί, θα έχουμε πράξεις ένταξης δηλαδή έργων από τους φορείς αυτοδιοίκησης στον Φιλόδημο που θα προσεγγίσουν τα 2 δισεκατομμύρια αυτά. Αυτά είναι ποσά πάρα πολύ σημαντικά και ξέρετε δεν είναι σημαντικά μόνο ως νούμερο, ως απόλυτο νούμερο, αλλά έχει σημασία και το πού κατευθύνονται αυτά τα ποσά. Το γεγονός λοιπόν ότι αυτά αφορούν σε ανάγκες που έχουν προκύψει από τους ίδιους τους Δήμους για πολύ σημαντικά έργα τοπικών υποδομών, όπως είναι τα δίκτυα ίδρυυσης και αποχέτευσης, όπως είναι διαχείριση απορριμμάτων, όπως είναι σημαντικές προκηρύξεις που ετοιμάζουμε και θα ανακοινώσουμε σε λίγες μέρες. Το λέω τώρα εδώ στην συνέντευξή μας για αντιπλημμυρικά έργα, όπως επίσης και για μελέτες για έργα ίδρυυσης και αποχέτευσης που δεν είχαν χρηματοδοτηθεί μέχρι τώρα. Αυτά έχουν προκύψει από αιτήματα, αν θέλετε, των ίδιων των φορέων της αυτοδιοίκησης. Δεν έκατσε μόνο το Υπουργείο και ο Υπουργός να σκεφτεί πώς θα διαθέσει αυτά τα χρήματα. Πολύ σημαντικό λοιπόν τα ποσά, τα οποία είναι πρωτοφανή. Και αυτό, επιτρέψτε μου να το πω, με χαροποιεί ιδιαίτερως ότι βλέπω ότι από όλους τους αυτοδιοικητικούς φορείς, ανεξαρτήτως κομματικής τοποθέτησης, υπάρχει μια πολύ θετική ανταπόκριση σε αυτή την προσπάθεια. Πολύ σημαντικά τα ποσά, πολύ σημαντικό το πού διατίθενται αυτά τα ποσά, σε έργα στα οποία θα πιάσουν τόπο, και τρίτο πολύ σημαντικό στοιχείο σε αυτό, επιτρέψτε μου να πω, η ταχύτητα με την οποία εντάσσονται τα έργα. Από τον Ιούνιο που ξεκίνησαν οι εντάξεις έργων σε όλα τα προγράμματα του Φιλόδημου, σας πληροφορώ, και αυτό είναι κάτι που δεν το έχουμε πει μέχρι τώρα, ότι για όλες τις προσκλήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη,
οι εντάξεις θα έχουν ολοκληρωθεί, δηλαδή η αξιολόγηση όλων των προτάσεων που έχουν κατατεθεί από τους Δήμους, μέχρι το τέλος Νοεμβρίου. Είναι μια πολύ γρήγορη δηλαδή διαδικασία που έγινε, έτσι ώστε να γνωρίζουν όσο πιο σύντομα γίνεται οι Δήμοι, ποια έργα χρηματοδοτούνται, πού χρηματοδοτούνται, με ποιον τρόπο χρηματοδοτούνται. Να σας δώσω και ένα νούμερο ακόμα, το οποίο έχει και αυτό την σημασία του. Από τα προγράμματα Φιλόδημος, με το ρυθμό με τον οποίο εντάσσονται τα έργα, έχουμε κάθε μέρα που περνάει, από όταν ξεκίνησε η σχετική διαδικασία τον περασμένο Ιούνιο, 5 εκατομμύρια ευρώ περίπου ανά ημέρα, τα οποία δίδονται με ένταξη στο προγράμματα Φιλόδημος προς τους φορείς της αυτοδιοίκησης, κυρίως τους Δήμους. Και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι μεγάλος αριθμός. Έχετε εκφράσει την πλήρη διαφωνία σας με την πρόταση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας για μεταφορά του έμφυα στους Δήμους. Ωστόσο, με αφορμή την πρόταση, δεν θα πρέπει να συζητηθεί το θέμα της φορολογικής αποκέντρωσης, το οποίο συμφωνεί και η ΚΕΔΕ? Εγώ νομίζω ότι η πρόταση την οποία κατέθεσε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας εκφράζει ουσιαστικά τον πυρήνα της λογικής της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη, αυτής της σκληρά νεοφιλελεύθερης λογικής για την δημόσια διοίκηση, για τις δαπάνες του κράτους, τις δημόσιες δαπάνες, αλλά και βεβαίως για την αυτοδιοίκηση. Δηλαδή τι, ότι αυτό το οποίο είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο, ότι το κράτος υποχρεούται να χρηματοδοτεί την αυτοδιοίκηση, αυτό πλέον πάβει να υφίσταται και ουσιαστικά η αυτοδιοίκηση καλείται να διαχειριστεί μόνο πόρους οι οποίοι προέρχονται από την ίσπραξη φορολογικών υποχρεώσεων των Ελλήνων πολιτών. Έχουμε νομίζω παρουσιάσει αναλυτικά γιατί θεωρούμε ότι μια τέτοια πρόταση, πέρα από τις όποιες συνταγματικές, αν θέλετε, εμπλοκές οι οποίες μπορεί να δημιουργεί, οι οποίες βεβαίως δεν είναι καθόλου αμελητές, θα δημιουργούσε μεγαλύτερη ανισότητα μεταξύ πλούσιων και φτωχών δήμων, μεταξύ δήμων οι οποίοι έχουν πλούσια κίνητη περιουσία στην επικράτειά τους και άλλων που δεν έχουν, αλλά και γιατί ουσιαστικά αυτή η πρόταση εντάσσεται σε μια συνολική λογική περί περιστολής των δημόσιων δαπανών, κάτι το οποίο βρίσκεται στον πυρήνα της νεοφιλελεύθερης λογικής και το οποίο μας βρίσκει, αλλά από όσο έχω συζητήσει και τους περισσότερους αυτοδιοικητικούς βρίσκει ριζικά αντίθετους. Από εκεί και πέρα, τα ζητήματα της φορολογικής αποκέντρωσης είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να τα δούμε στο πλαίσιο μιας πολύ προσεκτικής και μεθοδικής δουλειάς για το σύνολο των αρμοδιοτήτων της αυτοδιοίκησης. Αλλιώς ελοχεύει ο κίνδυνος με πρόχειρες προσεγγίσεις όπως αυτές της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά τα οποία συζητάμε σήμερα για την ανάγκη δηλαδή ενίσχυσης της χρηματοδότησης αυτοδιοίκησης, για την ανάγκη η μεταφορά αρμοδιοτήτων να συνοδεύεται και με την επαρκή μεταφορά πόρων, να τα πετάξουμε το παράθυρο και να μπούμε σε λογικές καταστροφικές, νομίζω, για τους ίδιους φορείς αυτοδιοίκησης. Να τα δούμε λοιπόν όλα τα ζητήματα στην πληρότητά τους, αλλά να τα δούμε σοβαρά, να τα δούμε σχεδιασμένα και όχι με επικοινωνιακά πυροτεχνήματα, επιτρέψτε μου, τα οποία τελικά δημιουργούν πολύ μεγάλους κινδύνους για την ίδια την αυτοδιοίκηση. Νομίζω ότι στον αντίποδα αυτής της λογικής, εμείς όχι απλώς εξαγγέλνουμε, αλλά υλοποιούμε το τελευταίο διάστημα μια πολιτική η οποία προσπαθεί να απαντήσει και στις τρεις μεγάλες κατηγορίες προβλημάτων που έχει αυτή τη στιγμή η αυτοδιοίκηση. Στην υποχρηματοδότηση, στην υποστελέχωση και στα ζητήματα των αρμοδιοτήτων. Αυτά είναι τα μεγάλα ζητήματα, τα μεγάλα προβλήματα της αυτοδιοίκησης και όπως σας περιέγραψα και πριν, οι πολιτικές πρωτοβουλίες οι οποίες έχουμε αναλάβει για στα τρία, νομίζω ότι σταδιακά προσπαθούν να απαντήσουν σε όλα αυτά τα μεγάλα ζητήματα. Πριν μερικές ημέρες πήγατε στο Μαραθώνα για να τιμήσετε τους 4 Αιγύπτιους και έναν Αλβανό ψαρά που το βράδυ της Μεγάλης Πυρκαγιάς στο Μάτι με τον ηρωισμό τους έσωσαν πολλές ανθρώπινες ζωές. Επιβεβαιώσατε μάλιστα ότι η διαδικασία απόδοσης ηθαγένειας σε αυτούς βρίσκεται στην τελική της φάση. Το ερώτημα όμως είναι τι θα γίνει με τους δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα και περιμένουν χρόνια και χρόνια να πάρουν ηθαγένεια. Πότε θα έρθει το σχετικό νομοσχέδιο στη Βουλή και τι θα προβλέπει?
Καταρχάς, σε σχέση με, με τους ψαράδες στο Μάτι, να πω ότι ήταν μια πολύ συγκινητική εκδήλωση αυτή, στην οποία είχα την τύχη να πάρω μέρος. Οι άνθρωποι αυτοί, μαζί με τους Έλληνες συναδέλφους τους, και αυτό έχει τη σημασία του, ζούμε σε μια εποχή που ξενοφοβικές λογικές διεθνώς αλλά και στη χώρα μας βλέπουμε να αναδύονται και πάλι. Νομίζω ότι τέτοια παραδείγματα, αν θέλετε, συνεργασίας αλλά ακόμα και αυτοθυσίας Ελλήνων και ξένων μαζί για να σώσουν συμπολίτες μας σε αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες, βεβαίως τότε της καταστροφής στο Μάτι, είναι η καλύτερη απάντηση σε αυτές τις λογικές, και η πολιτεία έχει χρέος, το λιγότερο που πρέπει να κάνει είναι ακριβώς να τιμήσει αυτούς τους ανθρώπους για την προσφορά τους μέσα από αυτή τη διαδικασία της θυμητικής αναγέννησης, για την οποία, να σας πληροφορήσω, έχει ολοκληρωθεί από εμάς αυτή η διαδικασία. Πλέον στείλαμε και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας το σχετικό προεδρικό διάταγμα για την τελική υπογραφή από τον Πρόεδρο και την και τυπική ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, η οποία δεν νομίζω ότι είναι τιμητική για τους ίδιους ψαράδες μόνο, αλλά είναι τιμητική και για εμάς. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, αναφερθήκατε στο ερώτημά σας στα ζητήματα της ηθαγένειας συνολικότερα. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι, για να μην ξεχνάμε και από πού ξεκινήσαμε, ότι το 2015 η κυβέρνησή μας παρέλαβε ένα διοικητικό, αλλά επιτρέψτε μου να πω, και πολιτικό χάος σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Με μία διαδικασία απόδοσης ηθαγένειας, η οποία σε πάρα πολλές περιπτώσεις και για την εξυπηρέτηση πολιτικών σκοπιμοτήτων είχε φτάσει σε πλήρες αδιέξοδο. Έγιναν μια σειρά από νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίες προσπάθησαν να ξεμπλοκάρουν όλη αυτή τη διαδικασία. Σας υπενθυμίζω, για παράδειγμα, τις ρυθμίσεις για τα παιδιά δεύτερης γενιάς, το οποίο, αν θέλετε, κατά τη γνώμη μου, είναι και πιο σημαντική κατηγορία συμπολιτών μας, χωρίς να βεβαίως να υποτιμώ όλες τις άλλες περιπτώσεις, αλλά μιλάμε για παιδιά τα οποία γεννήθηκαν στην Ελλάδα, μεγαλώνουν στην Ελλάδα, δεν έχουν ορίσει άλλη πατρίδα από την Ελλάδα και τα οποία βρίσκονταν στον αέρα όλα αυτά τα χρόνια. Έχει προχωρήσει λοιπόν η σχετική διαδικασία. Έχει γίνει πλέον νόμος του κράτους η απόδοση ηθαγένειας σε αυτά τα παιδιά, όπως και σε άλλες κατηγορίες συμπολιτών μας, και προσπαθούμε το τελευταίο διάστημα, και σε αυτό θα βοηθήσουν και οι νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίες έχουμε ετοιμάσει και την επόμενη εβδομάδα θα φέρουμε στη Βουλή, να απλοποιήσουμε, να επιταχύνουμε και να αντικειμενικοποιήσουμε τις σχετικές διαδικασίες. Γιατί βεβαίως έχουμε παρατηρήσει ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχουν και πολλές περιπτώσεις υποκειμενικής κρίσης από τις αρμόδιες επιτροπές, οι οποίες δημιουργούν προβλήματα στην ολοκλήρωση αυτών των διαδικασιών απόδοση ηθαγένειας σε συμπολίτες μας, οι οποίες το δικαιούνται βάσει του νόμου. Την επόμενη εβδομάδα λοιπόν φέρνουμε αυτές τις ρυθμίσεις, οι οποίες νομίζω διαμορφώνουν ένα συνολικό πλαίσιο, το οποίο ξεκαθαρίζει το τοπίο, να είναι απολύτως σαφές το ποιες διαδικασίες ακολουθούνται για κάθε κατηγορία ενδιαφερόμενου, και κυρίως να σταματήσει αυτό το οποίο και εσείς σωστά παρατηρήσατε, αυτή η πολυετής καθυστέρηση πολλές φορές στην ολοκλήρωση σχετικών διαδικασιών, που για οποιοδήποτε κράτος, όπως το δικό μας θέλει να ονομάζεται κράτος δικαίου, δεν μπορεί παρά να πρέπει να διεκπεραιώνονται πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο απλά, πολύ πιο αντικειμενικά. Νομίζω ότι με αυτές τις ρυθμίσεις του επόμενου διαστήματος θα έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα και σε αυτό το τομέα, ο οποίος και για εμάς και πολιτικά, επιτρέψτε μου να πω, είναι πάρα πολύ σημαντικός. Και μια τελευταία ερώτηση, η οποία αφορά τους απόδημους Έλληνες. Θα προλάβουν να ψηφίσουν στις εθνικές εκλογές του 2019 ή θα περιμένουν τις μεθεπόμενες? Κοιτάξτε, και εδώ και πάλι έχουμε να αναμετρηθούμε με ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, το οποίο έχει σύνθετες πολιτικές διαστάσεις, αλλά
έχει βεβαίως και τεχνικές δυσκολίες πολύ μεγάλες, κακά τα ψέματα. Και επίσης ένα ζήτημα, όπως και πολλά άλλα που συζητήσαμε νωρίτερα, το οποίο δυστυχώς οι προηγούμενες κυβερνήσεις επέλεγαν να το κρύψουν κάτω από το χαλί. Ενώ πολλές φορές, το θυμόμαστε νομίζω όλοι μας, γινόντουσαν συζητήσεις, υπήρξε και σχετική ρύθμιση στη συνταγματική αναθεώρηση του 2001, έτσι ώστε να μπορεί πλέον η εκάστοτε κυβέρνηση να προχωρήσει στις σχετικές διαδικασίες, όλα αυτά τα χρόνια δεν είχε γίνει απολύτως τίποτα. Έρχεται λοιπόν και πάλι η κυβέρνησή μας και παίρνει την πρωτοβουλία. Εμείς συγκροτήσαμε και πλέον είναι σε λειτουργία. Μάλιστα, αύριο θα έχω την ευκαιρία να παραβρεθώ σε μία ακόμη συνεδρίαση της Επιτροπής για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού. Είναι μία επιτροπή την οποία εμείς συγκροτήσαμε επιδιώκοντας τη μέγιστη δυνατή συνένεση και πραγματικά χαίρομαι γιατί τα κόμματα ανταποκρίθηκαν σε αυτό το κάλεσμα και έστειλαν τους εκπροσώπους τους. Συμμετέχουν επιστήμονες εγνωσμένου κύρους και για να προλάβω, αν θέλετε, και κάποιους καλοπροαίρετους αναγνώστες και θεατές μας, οι οποίοι μπορεί να λένε «Α, μία ακόμα επιτροπή και τελικά δεν θα γίνει τίποτα». Όχι, η επιτροπή αυτή έχει σαφή χρονικό ορίζοντα, σαφές χρονοδιάγραμμα, για να καταλήξει σε ένα πόρισμα το οποίο μετά εμείς με τη σειρά μας φιλοδοξούμε να μετατρέψουμε μετά την σχετική διαβούλευση βεβαίως με τα άλλα κόμματα, σε νομοσχέδιο και να το φέρουμε στη Βουλή των Ελλήνων προς ψήφιση. Υπάρχουν πολλά ζητήματα βέβαια που πρέπει να δούμε εκεί και τεχνικά δύσκολα ζητήματα. Ποιοι θα ψηφίσουν, ποιους θα ψηφίσουν, με ποιον τρόπο θα τους ψηφίσουν. Είναι ζητήματα τα οποία δεν επιλύθηκαν εδώ και δεκαετίες. Προσπαθούμε τώρα να τα επιλύσουμε και θα τα επιλύσουμε. Αυτό είναι απολύτως σαφές. Και βεβαίως, πρόθεσή μας είναι να φέρουμε το συντομότερο δυνατό τη σχετική ρύθμιση στη Βουλή να γίνει νόμος του κράτους για να μπορέσουμε να την υλοποιήσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ευελπιστώ ότι αυτό θα συμβεί στην τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο, άρα να έχουμε τη δυνατότητα πολύ σύντομα οι Έλληνες εκλογείς του εξωτερικού να παίρνουν μέρος στις εκλογικές διαδικασίες της χώρας μας. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ για τις απαντήσεις, τις αναλυτικές απαντήσεις στις ερωτήσεις. Νομίζω ότι καλύψαμε όλα τα θέματα και πολιτικά και αυτοδιοικητικά. Εγώ να ευχηθώ καλή επιτυχία στο έργο σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία και σε εσάς.